Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 8 ακριβώς, πάμε να κλείσουμε την εκπομπή μας με ένα θέμα το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχουμε συνηθίσει να κάνουμε φινάλε εκπομπής καθημερινά με θέματα τα οποία είναι κάπως ξεχωριστά. Στεμνίτσα, ιστορική Στεμνίτσα, ένας τόπος ο οποίος είναι βέβαια άρρηκτα συνδεδεμένος με τον στρατηγό Θεόδωρο Κολοκοτρώνη κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821, το οποίο από τη μία αποτέλεσε ορμητήριο, από την άλλη βέβαια αποτέλεσε και το καταφύγιο. Δηλαδή η Στεμνίτσα έχει συνδεθεί με την πορεία και τα βιώματα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Έρχονται τώρα δύο ομογενείς, ένα ζευγάρι ομογενών με μια ξεχωριστή, όμορφη και μεγάλη οικογένεια να προχωρήσουν, να βοηθήσουν στην κατασκευή της πρωτομής του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Ζενέβη. Ακριβώς. Ένα ζευγάρι με καταγωγή από τον Καναδά. Ναι. Οι οποίοι δεν ξεχνούν και την πατρίδα αλλά και την αγάπη που τρέφουν για τον τόπο τους. Και με αυτή την ιδιαίτερη πράξη θέλησαν και εκείνοι να βάλουν το δικό τους λιθαράκι σε αυτόν τον ιστορικό τόπο. Ακριβώς. Ο λόγος για την κυρία Ζαμπία Δημακοπούλου και τον κύριο Αναστάσιο Δημακόπουλο. Θέλω λίγο να πάμε να τους δούμε γενικά, να μας γεμίσουν με όμορφα συναισθήματα και να τους πούμε και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Κύριε Δημακόπουλε, μου επιτρέπετε να ξεκινήσω με την κυρία Ζαμπία? Of course. Φυσικά λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, κυρία Δημακοπούλου, για πείτε μας λίγο, πώς προέκυψε αυτή η πρωτοβουλία σας να βοηθήσετε προκειμένου να κατασκευαστεί μια πρωτομή στη μνήμη βέβαια του αείμνηστου στρατηγού Κολοκοτρώνη? Η Στεμνίτσα είναι η ιδιαίτερα πατρίδα του Αναστάση, σύζυγού μου. Και ήθελε να φτιάξει κάτι για τη Στεμνίτσα. Αποφάσισε να βάλει το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, πρώτον γιατί είναι ο ιστορικός μας ήρωας και η συνέλευση που έγινε για να αρχίσει η Επανάσταση έγινε στη Στεμνίτσα και η τοποθέτηση του μπροστά στον Άγιο Γιώργη είναι συμβολική επειδή ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης έχει βαφτιστεί σε αυτή την εκκλησία. Οπότε πολλά τα συναισθήματα γενικά και κατά κάποιο τρόπο το θεωρήσατε και υποχρέωσή σας να προχωρήσετε σε αυτή την πρωτοβουλία. Ναι, ναι. Και με μεγάλη ευχαρίστηση. Μάλιστα. Να μας πει και ο κύριος Αναστάσης πώς νιώθει. Να μας πείτε λίγο πώς νιώθετε. Νιώθω πολύ χαρούμενο που έγινε αυτό το έργο και βλέπω συνέχεια όποιος περάσει να βγάλει φωτογραφίες. Έγινε το άγαλμα πολύ τέλειο. Και οι υπουργοί ακόμα είπαν ότι δεν υπάρχει άλλο τέτοιο άγαλμα. Και στα εγγένεια που έγιναν, πολλοί κόσμος συγκεντρώθηκε και χειροκρότησε αυτή την προσπάθεια που κάνατε και το αποτέλεσμα της πρωτομής. Ναι, πάρα πολύ. Κυρία Ζαμπία, όλοι εκεί στην περιοχή είναι περήφανοι για σας. Το ευχαριστώ είναι λίγο σε αυτές τις περιπτώσεις και καλό θα είναι να αντιληφθεί και η νέα γενιά πόσο σημαντικό είναι να κοιτάμε και λίγο στο παρελθόν. Έχει πολλά να μας διδάξει η ιστορία μας, η πλούσια ιστορία της χώρας μας, της Ελλάδας μας. Ναι, ακριβώς. Και ελπίζουμε πολλοί κόσμος να επισκεφτεί τη Στεμνίτσα, γιατί είναι ένα πανέμορφο χωριό. Και βέβαια είστε δύο άνθρωποι που από ό,τι γνωρίζω έχετε και 13 εγγόνια. Και να... Ακριβώς. Και πόσο όμορφο και δυνατό μήνυμα τους δίνετε αυτή τη στιγμή. Ναι, και τα εγγόνια μας και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας ήταν μέρος όλης της γιορτής. Τα εγγόνια κατάθεσαν και το στεφάνι. Οι κάτοικοι της περιοχής, του χωριού, πώς καλωσόρισαν έτσι αυτή την πολύ όμορφη κίνηση? Συγκινήθηκαν, σας είπαν ευχαριστώ? Ποια είναι η επαφή που έχετε μαζί τους? Η πιο όμορφη κουβέντα που σας είπαν, ποια είναι? Είναι όλοι ενθουσιασμένοι. Ήταν όλοι πολύ χαρούμενοι. Και
Ήταν συγκινητικό, ήταν πολύ συγκινητικό. Μας αγκάλιασαν, κατάλαβαν ότι η προτομή του Κολοκοτρώνη δεν είναι μόνο για σήμερα, είναι και για τις ΔΝΕΣ που θα έρθουν. Όπως είπαμε, ελπίζουμε να έρθει κόσμος στη Στεμνίτσα, να τη δει πόσο όμορφη είναι, να δει την προτομή και όλες οι επόμενες ΔΝΕΣ να συνεχίσουν στον ίδιο... στην ίδια κατεύθυνση. Κύριε Αναστάση, μένετε μόνιμα στον Καναδά? Μάλιστα. Αυτή την περίοδο είστε Ελλάδα, σωστά, και θα επιστρέψετε? Δεν θα μπορέσουμε, γιατί έχουμε δουλειές. Έχουμε... Θα γυρίσουμε στο Τωρόντο. Θα γυρίσουμε στο Τωρόντο. Σωστά. Κάθε πότε επισκέπτεστε την Ελλάδα? Συχνά? Ερχόμαστε, μάλιστα. Σας λείπει η πατρίδα? Of course. Υπερέτζα και στρατιώτης εδώ πέρα. Κυρία Ζαμπία. Ναι. Την πατρίδα μας την αγαπάμε. Ερχόμαστε κάθε χρόνο. Ερχόμαστε εμείς, έρχονται τα παιδιά μας, έρχονται τα εγγόνια μας. Και θεωρούμε ότι είμαστε... Παραμένουμε Έλληνες, θα μπορούσα να πω. Μάλιστα. Το μήνυμα το οποίο θέλετε να βγει προς τα έξω, μας παρακολουθούν και μικρά παιδιά αυτή τη στιγμή, νέα γενιά, ποιο είναι? Ένα μήνυμα, μία ευχή, μία προτροπή, μία συμβουλή, ό,τι θέλετε εσείς. Εγώ θα έλεγα να παραμείνουμε Έλληνες, να κρατήσουμε τα έθιμά μας, τις δεμένες μας οικογένειες, και να μην επηρεαζόμαστε από την Ευρώπη και τα ξένα και τις ξένες κουλτούρες. Κύριε Αναστάση. Λέγεται. Τι θέλετε να πείτε εδώ στα νέα παιδιά που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή? Πάντως, εμένα τα όνειρά μου είναι και κάποιος συγγενής μας εκεί πέρα στην Κρήτη, στο Αρκάδι. Είναι ο Γιάννης ο Δημακόπουλος. Και ίσως στερότερα να φτιάξω και αυτού το άγαλμα. Μάλιστα. Έχετε λοιπόν και στενή σχέση λοιπόν και με την Κρήτη. Ναι. Ναι, είναι απόγονος του Γιάννη Δημακόπουλου στο ολοκαύτωμα του Αρκαδίου. Ακριβώς το γνωρίζουμε. Μπράβο κύριε Αναστάση. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, με το καλό να έρθετε και στην Κρήτη, να σας γνωρίσουμε, να προχωρήσετε και στην κίνηση που θέλετε. Έχω έρθει αρκετές φορές. Έχει συγκινήσει η Κρήτη και αυτή είναι ένα όμορφο μέρος. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς και στα εγγόνια και στη ζεστή οικογένεια και στα παιδιά της κυρίας Ζαμπίας και του κυρίου Αναστάση. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Ευχαριστούμε πολύ και καλησπέρα μας σε όλη την Κρήτη. Να είστε καλά, είστε υπέροχοι, είστε υπέροχοι. Και μόνο αυτό το ζεστό χαμόγελο αυτών των ανθρώπων αρκεί για να κάνουμε φινάλε στην εκπομπή της Τετάρτης. Και εγώ